ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κοαμπτζόπουλε, καλή σας ημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα στην Καστοριά. Νομίζω και σαν οικονομικό επιμελητήριο έχετε λόγο και πρώτη ερώτηση ουσιαστικά θα είναι... Και το λέτε μάλιστα κάποια στιγμή στο δελτίο τύπου, γιατί το οικονομικό επιμελητήριο δεν παρενεύει νωρίτερα, όταν φτιάχναμε τους όρους αυτού του προγράμματος, να πει την άποψή του? Το οικονομικό επιμελητήριο λέει την άποψή του με βάση τα δεδομένα επικοινωνίας που έχει στη διάθεσή του, ναι, και ότι δίνει τη δυνατότητα. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν είχαμε αναφερθεί και δεν είχαμε επισημάνει κάποια πράγματα για το πρόγραμμα. Mm-hmm. Ειδικά για το συγκεκριμένο, πρέπει όμως να πούμε ότι ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο έτρεξε εκτάκτος, ναι, και επιγόντως. Και όπως είπε χθες ο Περιφερειάρχης, για να τονίζουμε λίγο και από τα χθεσινά, έτρεξε για συγκεκριμένη περσινή περίοδο της Άνοιξης. Με τα τότε δεδομένα, στην πορεία πολλά πράγματα άλλαξαν και όπως είπε ο κ. Κασαπίδης, αν τώρα φτιάχναμε το πρόγραμμα θα το κάναμε με εντελώς διαφορετικούς όρους. Ναι, ναι, αυτό ισχύει όπως αναφέρουμε και στην ανακοίνωσή μας. Έτσι όπως έτρεξε το πρόγραμμα και υπό τις συνθήκες που έτρεξε, ότι υπήρχε πίεση από τον επιχειρηματικό κόσμο να τρέξει άμεσα κάτι. Ήταν λογικό να μην μπορεί να λάβει υπόψη το πρόγραμμα αυτό, δεδομένα που εξελίχθηκε σε σχέση με την πανδημία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Αφορούσε δηλαδή κυρίως τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία κατά το δεύτερο τρίμηνο, ναι, Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο του 2020. Ναι. Τώρα, αν θέλετε, σκοπός δικός μας για την, ανακοίνωση που βγάλαμε χθες ήταν καταρχάς σαν οικονομικό επιμελητής, ήταν καταρχάς να ενημερώσουμε τους πολίτες. Επειδή δικαίως πολλοί διαμαρτύρονταν γιατί είχαν μείωση τζίρου, ήταν κλειστές επιχειρήσεις κάποιο διάστημα και δεν πήραν την ενίσχυση. Και υπήρχαν και τα παράδοξα, ανοιχτές επιχειρήσεις να πάρουν επιδότηση και κλειστές να μην την πάρουν. Ναι, υπήρχαν αυτά. Γι' αυτό όμως και επειδή ο καθένας έβγαινε διεκδικώντας το δίκαιό του, ναι, και καλά έκανε. Η μια άλλη περίπτωση που κάποιοι έχοντας δυο ή τρεις ή τέσσερις εταιρείες που ελεγχούν, πήραν και για τις τρεις ή τέσσερις, ξέρω εγώ, για τα τέσσερα ΦΜΗ. Ναι. Και αυτό. Ενώ αυτά έχουν συμβεί. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, εμείς θέλαμε να ενημερώσουμε και ώστε η συζήτηση και οι διαμαρτυρίες των συμπολιτών μας να βασίζονται στα πραγματικά δεδομένα, mm-hmm, και να μην ακούγονται παράξενα πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ναι, ναι. Θέλαμε να διευκρινίσουμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για το αδιάβλητο διαδικασιών, επειδή ασχολούμαστε πάρα πολύ συνάδελφοι οικονομολόγοι με τέτοιου είδους προγράμματα ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων για το αδιάβλητο και να τονίσουμε ότι στα προγράμματα αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνονται μαγειρέματα. Ναι, σε αυτό νομίζω ότι όλοι συμφώνησαν και αν κρίνω από όσα συζητήσαμε από την Πέμπτη μέχρι και σήμερα, νομίζω ότι σε αυτό. Αυτό που λέτε είναι δηλαδή σημαντικό, είναι, όμως, είναι γιατί σημαντικό. Είναι και πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν εμπειρία τώρα μέσα στο κοινωνικό σύνολο, που δεν έχουν εμπειρία και πηγαίνει το μυαλό τους μέσα και στις δυσκολίες και στις στενότητες. Ότι έγινε μαγείρεμα. Δεν έγινε μαγείρεμα. Ότι κάτι μπορεί να έγινε. Ήταν σημαντικό να ξεκαθαριστεί αυτό. Ναι. Και επίσης, στο σκοπό της ανακοίνωσής μας ήταν να υποστηρίξουμε το αίτημα και της αγοράς και της περιφέρειας της Μακεδονίας για την πρόσθεση πλέον κονδυλίων, έτσι ώστε να καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και να ενισχυθούν. Αυτό θα γινόταν με την μείωση, ας πούμε, του ταβανιού των 40.000. Γιατί πρέπει να σας πω. Νομίζω ότι αυτό, επειδή είναι ένα ανοιχτό ζήτημα το οποίο διεκδικείται από την περιοχή μας αυτή τη στιγμή, δηλαδή ένα επιπλέον πρόγραμμα να καλυφθούν και άλλες επιχειρήσεις. Ναι. Είναι κάτι το οποίο διεκδικούμε και θέλαμε να δηλώσουμε και εμείς ότι στηρίζουμε αυτό το δίκαιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου. Γιατί, κύριε Κοαμπτζόπουλε, πιθανά να το έχουν μεταφέρει και οι συνάδελφοί σας εδώ στην Καστοριά, θα λέγαμε ότι η βάση των αντιδράσεων στην Καστοριά ήταν αυτό το ταβάνι. Δηλαδή, πολλοί πιστεύουν εδώ ότι όπως έγινε σε άλλες περιφέρειες, που το ταβάνι ήταν μέχρι και 15.000, για να δώσουμε κάποιο νούμερο, επωφελήθηκαν πολύ περισσότερες επιχειρήσεις. Βέβαια, και για αυτά τα ζητήματα απάντησε χθες ο κύριος Κασαπίδης ότι αρχικά ήταν οι 50.000. Και το κάναμε 40. Ναι, έτσι είναι. Και η αύξηση του ποσού έγινε τελικά από τα 10 εκατομμύρια στα 40, συνολικά δηλαδή τα ποσά που θα διατεθούν, ναι, ναι, και έγινε και αυτή η μείωση από το αρρώτητο όριο τα 50 στα 40.000 ευρώ. Επίσης, επειδή αναφέρεται στην Καστοριά, πρέπει να σας πω τώρα έτσι λιγάκι όπως κοιτάμε τα αποτελέσματα και τα στοιχεία, τα ποιοτικά, τα στατιστικά του προγράμματος. Ναι, ναι.
στην Καστοριά, για παράδειγμα, υπήρχε διαφορετικός τρόπος με τον οποίο, όχι διαφορετικός τρόπος, τα αποτελέσματα έδειξαν διαφορετικά στοιχεία ποιοτικά σε σχέση με την Κοζάνη, για παράδειγμα. Μπορείτε να μας τα εξηγήσετε λίγο αυτό που λέτε? Δηλαδή στην Καστοριά, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχω εγώ, ενισχύθηκαν αρκετές επιχειρήσεις στο ξενοδοχειακές, ναι, καθώς επίσης και μεταποιητικές ιδιωτικές επιχειρήσεις στο κλάδο. Όπως είναι τα γουναράδικα, ναι. Επειδή είχαν και μεγάλο τζίρο, ναι, την προηγούμενη χρονιά σε σχέση με το 2020. Και μηδενικό. Και κατά τεκμήρια έχουν και αρκετούς εργαζόμενους αυτές τις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν πήραν μόρια. Πήραν τα σαραντάρια υγονοποιητικές, ναι. Ναι. Και τα ξενοδοχεία. Ενώ ας πούμε στην Κοζάνη που έχει διαφορετική έτσι δομή η οικονομία της υπηρεσίας, mm-hmm, εδώ πέρα, υπήρχαν διαφορετικά αποτελέσματα. Ίσως δηλαδή ενισχύθηκαν κάποιες μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν μείωση τζίρου, mm-hmm, την περίοδο αυτή, ή και κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες, ας το πω έτσι. Μάλιστα. Πάντως, αν θέλετε, όντως είναι ένα θέμα το πρόγραμμα τελικά, ποιος ήταν ο σκοπός του και σε τι αποσκοπούσε. Και αν τελικά αυτός ο σκοπός επετεύχθηκε. Ή αν, ναι, αν έγινε ένα πρόγραμμα για να γεμίσουμε γκρίνια σήμερα, δεν ξέρω. Εσείς θα μας πείτε. Κοιτάξτε, αυτό τώρα να μιλήσουμε αντικειμενικά, αποκλείεται να έγινε κάποιο πρόγραμμα για να, όταν κάποιοι προσπαθούν να τρέξουν ένα πρόγραμμα, το τρέχουν για να ωφεληθούν. Σκοπό τους και να βοηθήσουν. Ακριβώς. Και όχι για να μαλώσουν. Βέβαια, η πραγματικότητα καμιά φορά φέρει μπροστά μας αναποδιές. Ναι. Τις οποίες βέβαια πάλι ήρεμα και ψυχρά πρέπει να αντιμετωπίζουμε. Ναι. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι τα κονδύλια για τέτοιες προγράμματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στα κριτήρια αυτά είναι λογικό να μπαίνει το θέμα της απασχόλησης προσωπικού και να ενισχύεται. Ναι. Δεν νομίζω μπορεί να διαφωνήσει κανένας ότι αν τέτοιο πρόγραμμα, ναι, πρέπει, ναι, κυρίως να απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν εργαζόμενους, που έχουν καλά οικονομικά στοιχεία. Όμως το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και στις συνθήκες ειδικά που ζούμε τώρα και έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και μέσα στο 2020, είναι ενδεχομένως το ζητούμενο και κάτι άλλο, το οποίο πέρα από την ενίσχυση με αυτά τα αξιοκρατικά κριτήρια που βαθμολογούν οι επιχειρήσεις, ίσως θα έπρεπε κάτι πιο οριζόντιο, έτσι ώστε όλες οι επιχειρήσεις, ναι, ακόμα και οι δυνάμεις αυτές που δεν είχαν στοιχεία οικονομικά και καλά. Και φαντάζομαι να πάρουν ένα. Να πάρουν αυτές οι επιχειρήσεις που δεν αποφελήθηκαν τώρα. Ή πιστεύετε ότι πρέπει να μπουν και επιχειρήσεις που τώρα επίσης ενισχύουν? Δηλαδή, να σας πω τώρα για το πρόγραμμα, το αν ήταν σωστό ή όχι κλπ. Είναι κάτι το οποίο βέβαια και εκ των υστέρων μπορεί καθένας να πει τι θέλει. Αλλά το ζητούμενο δεν ήταν. Ποιο είναι το ζητούμενο, να θέσω το ερώτημα? Το να ενισχυθούν κάποιες επιχειρήσεις που πλήγησαν μέσα στον COVID ή με κριτήρια εξωκρατικά ή. Ναι. Όλες οι επιχειρήσεις οριζοντίως να πάρουν μια μικρή ενίσχυση για να επιβιώσουν. Ποιος μπορεί να απαντήσει αυτή την ερώτηση, αλήθεια, πραγματικά? Είναι διαφορετικό. Νομίζω χθες στην συνέντευξη τύπου που δόθηκε αναφέρθηκαν κάποια πράγματα ότι εκείνη την περίοδο στο νου αυτό που τέλος πάντων έστησαν το πρόγραμμα ήταν να ενισχυθούν εμένα οι επιχειρήσεις, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο όπως τρέχουν δηλαδή πάντα τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Ναι. Και με βάση κάποια κριτήρια. Τον αριθμό εργαζομένων, την κερδοφορία, ναι. Όμως αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, πλέον οι ανάγκες έχουν ξεπεράσει αυτό το ζητούμενο και μιλάμε τώρα ότι είναι απαραίτητο να γίνει μια οριζόντια υποστήριξη των επιχειρήσεων. Με ένα νέο πρόγραμμα. Το οποίο. Έτσι ώστε να επιβιώσουν. Είναι θέμα επιβίωσης. Δεν είναι θέμα ότι, ναι, να ενισχυθούν αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν προοπτικές, δηλαδή να το επειδή πω. Επειδή και χθες ακούστηκε στη συνέντευξη αυτή πολύ αυτό το νέο πρόγραμμα και θα το διεκδικήσουμε. Κύριε Κοντζόπουλε, εσείς που είστε στο Οικονομικό Μελητήριο και μπορείτε να ξέρετε, είναι ένας ρεαλιστικός στόχος αυτός ή το λέμε για να απαλύνουμε ίσως τις αντιδράσεις αυτή τη στιγμή? Μπορεί να επιτευχθεί? Γιατί εδώ, για να μην γελιόμαστε, θα χρειαστούν για αυτό το οριζόντιο που λέτε κι εσείς 60-70 εκατομμύρια ίσως ακόμα. Πού δεν θα χρειαστούν όσα δοθούν τελικά, γιατί εφόσον μιλάμε για οριζόντια στήριξη είναι θέμα ενδεχομένως διαίρεσης, μετά δεν είναι και τόσο πόσα λεφτά συγκεντρωθούν, δηλαδή πόσο θα συγκεντρωθούν και πώς μπορούν να διανεμηθούν. Βλέπω όμως ότι στην ανακοίνωση που βγάλατε έχετε και κάποια παραδείγματα. Λέτε λοιπόν ότι το ανώτατο ποσό ενίσχυσης είναι υψηλό. Κάποιος που έχει βαθμολογία 22-50, προσέξτε, παίρνει 40 εκατομμύρια. Και κάποιος που έχει 22-45. Ναι, ακριβώς. Δεν παίρνει τίποτα. Ναι, αυτό δυστυχώς είναι και ας πω έτσι το υπέρτα του σκανδάλου, το κεντρικότερο έτσι. Έχετε και παράδειγμα ότι συνέβη αυτό δηλαδή όντως? Πώς? Έχετε και παράδειγμα ότι συνέβη όντως στη Δυτική Μακεδονία και αυτό? Μα φυσικά. Υπάρχουν επιχειρήσεις εκεί που σταματούν οι δικαιούχοι, αμέσως μετά, με πολύ μικρή διαφορά στα μόρια, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι δικαιούχοι.
Τώρα για το 40 ή το 30 ή το 25.000 έχει να κάνει με τον τζίρο της κάθε δικαιούχος το 19, οπότε μπορεί να είναι και 40.000. Σχετικά όσο με το στόχο πάλι, για πράγματα που αναφέρθηκαν και στη συνέντευξη τύπου, να σας πω. Αναφέρθηκε κάτι πολύ σημαντικό, ότι πήραν την ενίσχυση των 40.000 κάποιες επιχειρήσεις, των οποίων όμως τελικά αυτό το ποσό αποτελεί ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους. Δηλαδή αναφέρθηκε και ένα ποσοστό γύρω στο 6%. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι μεσαίες και ας πούμε για τα δεδομένα της περιοχής μας μεγάλες. Που ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό δεν βοηθήθηκαν και δεν ενισχύθηκαν και αυτές οι επιχειρήσεις. Ναι, αναφέρθηκε αυτό ότι ίσως να υπάρχουν παράπονα και από τις μεγάλες επιχειρήσεις που το 40 είναι πολύ μικρό. Μια μεγάλη επιχείρηση, το να τη δώσει ένα βοήθημα 40.000 ευρώ, όταν ας πούμε τα έξοδά της μέσα στη διάρκεια μιας χρήσης είναι 1,5-2 εκατομμύρια, δεν την ενισχύει ουσιακά. Εκεί πέρα και αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να ακολουθούν άλλα προγράμματα, άλλες μέθοδοι, όπως και τα προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή βέβαια, της γενικής επιχειρηματικότητας κτλ. Πάντως, με τα ποσά αυτά τα 40.000 που δόθηκαν, ουσιαστικά δεν ενισχύθηκαν ούτε οι μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή είναι αγωγικά οι λέξεις μεγάλες, γιατί... Ναι, έτσι πως είμαστε λοιπόν, δεν έχουμε κανέναν ευχαριστημένο κύριε Κόντζοφλε. Η αλήθεια είναι ότι έτσι πως είναι τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο να βρεις με τόσα πράγματα που μας έχουν βρει ευχαριστημένους έτσι, και επιχειρηματίες και γενικότερα συμπολίτες. Η ουσία είναι όμως ότι θα πρέπει να το αναφέρω και αυτό, επειδή έχουμε σταθεί και καλά κάνουμε στο πρόγραμμα αυτό, έτσι όπως έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες, δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι πέρα από το δέντρο υπάρχει και το δάσος, χωρίς να υποτύπω το ζήτημα του προγράμματος αυτού, αλλά το δάσος είναι το τι θα συγγίνει με την περιοχή μας στην επόμενη μέρα της αποβιομηχάνησης, απολυτινοποίησης, τι θα γίνει με την Καστοριά, η οποία εδώ και πολλά χρόνια, πιο πριν από την περιοχή Κουζάνης της Τελεμαϊδας, έχει προβλήματα με την οικονομία της και με τη μονοκαλλιέργεια και της Γούνας. Άρα λοιπόν στηρίζουμε το αίτημα για να δοθούν χρήματα σε περισσότερες επιχειρήσεις πληττόμενες και να τελειώνουμε το ζήτημα αυτό κάποια στιγμή για να προχωρήσουμε στα πιο σοβαρά που αφαιρούν το μέλλον ολόκληρης της περιοχής. Ναι, γιατί ουσιαστικά τι θέλουμε, θέλουμε δουλειές. Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Κομιτσό. Έτσι παράγεται πλούτος από τη δουλειά και όχι από τα επιδόματα ή τις βοήθειες. Να, τώρα με αυτό που λέτε, ενισχύεται και το κριτήριο που υπήρχε μέσα για να ενισχυθούν, να πάρουν μόρια τέλος πάντων επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν εργαζόμενους. Είναι με στη λογική των προγραμμάτων έσπαθο. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς για ποιο λόγο μπήκε αυτό το κριτήριο. Να ρίξουμε μια ματιά. Παράδειγμα είναι το επίσης πρόγραμμα που τρέχει από την περιφέρεια για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με 70% επιδότηση, μάλιστα για τον εξυγχρονισμό κάποιες επιχείρησης. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το προσωπικό φυσικά. Απλά τα χρήματα παρθήκαν από ένα τέτοιο πρόγραμμα μέσα στο έκτακτο της περιστάσεως. Και ήταν λογικό όταν παίρνεις από ένα τέτοιο κουμπαρά να το πω τέτοια χρήματα. Και δεν είναι δηλαδή κάποια κονδύλια, θέλω να πω, τα οποία απλά δίνονται ως ενίσχυση οριζοντίως χωρίς όρους. Είναι λογικό να δημιουργούνται και κάποια στα αποτελέσματα κάποια προβλήματα σαν αυτά που είδαμε. Η λύση θα ήταν οπωσδήποτε τελικά να υπήρχε χαμηλότερο ανώτατο το ταβάνι. Ενδεχομένως στις 20-25.000. Έτσι, νομίζω με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν σχεδόν όλοι να έχουν πάρει ένα ποσό. Πόσο μάλλον ήταν ακόμη χαμηλότερο, στις 10-15.000. Εκεί νομίζω ότι θα έχει εξυπηρετηθεί το σύνολο των αιτήσεων. Αν και όσο κατέβαινε ίσως το ταβάνι, γιατί πολλοί δεν έκαναν καν την αίτηση, να το πούμε και αυτό επίσης, βλέποντας ότι δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία, πολλές επιχειρήσεις δεν μπήκαν καν στον κόπο να κάνουν την αίτησή τους και το φάγελό τους, έτσι δεν είναι, κύριε Κόνη? Σίγουρα, γιατί έχει αυτό ένα κόστος, δεν είναι κάτι. Ακριβώς, είχε ένα κόστος. Και αν έβλεπε ο κόσμος ότι πάει το ταβάνι στις 15, τότε δεν θα ήταν, πόσες έκαναν σύνολο οι επιχειρήσεις αιτήσεις, θα ήταν πολλαπλάσιο, έτσι δεν είναι? Αν το ταβάνι έπεφτε προς τα κάτω, νομίζω ότι επειδή πολλά από τα στοιχεία τελικά που παίρνουμε σαν στατιστικά μας δημιουργούν κάποιες εκπλήξεις, θα πω ότι αυτό που λέτε ισχύει, χωρίς βέβαια να υπολογίζουμε κάτι αστάθμητο το οποίο δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας αυτή τη στιγμή. Ότι δηλαδή θα είχαμε περισσότερες αιτήσεις. Θα είχαμε περισσότερες αιτήσεις, λογικό. Παραδείγματος χάρη το λέω αυτό, γιατί όπως αναφέρθηκε επανειλημμένως, αναμέναμε τη δήλωση μεγαλύτερης μείωσης στο τζίρο για το τρίμηνο αυτό, το οποίο τελικά στα αποτελέσματα δεν αποδείχθηκε. Ακριβώς. Ότι υπήρχε τόσο μεγάλη μείωση τζίρου, επαναλαμβάνω, για το τρίμηνο Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου του 20 τώρα. Έτσι. Μην μπερδευόμαστε πάλι και συνυπολογίζουμε το τι έγινε μετά από εκεί. Και βέβαια υπάρχει ένα αίτημα για περαιτέρω ενίσχυση της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Το ακούσατε αυτό, φαντάζομαι, και αυτό, κύριε Κοεμτζόπουλε. Πιστεύετε δικαίως, γιατί είναι δύο περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ίσως από κάθε άλλη γωνιά της χώρας?
Είναι δύο περιοχές που πλήγησαν πάρα πολύ στην πανδημία. Διαφορετικά χαρακτηριστικά βέβαια έχει κάθε περιοχή. Εννοείται. Και πληθυσμιακά. Εμείς τονίζω και... εδώ πέρα για μας ότι έχουμε και το πρόβλημα των μείζων, το οποίο είναι το θέμα της απολιγνητοποίησης, ναι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και όπως είπα και πριν, νομίζω ότι είναι το αίτημα πολύ δίκαιο, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι με αυτό το πρόγραμμα δεν πρόκειται να σωθεί η Δυτική Μακεδονία. Ναι. Άρα λέω, θα πρέπει, πιστεύω ότι άμεσα θα πρέπει να πάρουμε μια απάντηση σαν περιοχή σε αυτό, αν είναι διατεθειμένοι δηλαδή οι αρμόδιοι να προχωρήσουν και να χρηματοδοτήσουν ένα έργο, ένα πρόγραμμα ακόμη, και να προχωρήσουμε στα πιο σημαντικά και αυτά που πραγματικά μπορούν να στηρίξουν το, ναι, το βήμα που... της περιοχής μας το αύριο. Το πώς θα πάμε στο αύριο και εσείς εκεί στην Κοζάνη και εμείς εδώ στην Καστοριά. Έχουμε μπροστά μας και ένα σχέδιο δίκαιης μετάβασης, το οποίο προξένει και αυτό πάρα πολλές αντιδράσεις, κυρίως στη δική μας περιοχή. Ναι, ναι, εκεί, πρέπει, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Μας είχαν σβήσει και από το χάρτη, κύριε Κοεμτζίδη. Κύριε Κοεμτζόπουλε. Μας είχε σβήσει και Κοεμτζόπουλε και από το χάρτη. Δεν ήμασταν καν στο χάρτη. Όχι, δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό. Όχι, στο πρώτο ΣΔΑΜ δεν ήμασταν ούτε καν στο χάρτη, κύριε Κοεμτζόπουλε. Για την Καστοριά λέτε τώρα. Για την Καστοριά και τα γραμμένα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ζητήματα. Αυτά πρέπει να μας απασχολήσουν αυτή τη στιγμή. Μπορεί ο κόσμος ο πολίτης να μην μπορεί να καταλάβει ακόμη και δεν είναι και η δουλειά του τώρα για να καταλάβει το τι κίνδυνοι υπάρχουν για την περιοχή μας. Όμως, σαν αυτό που αναφέρατε τώρα για την Καστοριά και άλλα πολλά ζητήματα. Πρέπει άμεσα να γίνει αντικείμενο διαβούλευσης και έχουν γίνει βέβαια, πρέπει να πω, και να δούμε πώς μπορούμε τους καλύτερους δυνατούς όρους να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας θα έχει νίκες και ήττες. Δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Στόχος μας είναι τελικά να επιτύχουμε, να κερδίσουμε τον πόλεμο, να πω. Και παρόλο που πολλές φορές μπορεί να αντιμετωπίζουμε διάφορες αναποδιές, σαν περιοχή γενικότερα, θα πρέπει να με επιμονή να. Είμαστε επικεντρωμένοι στο στόχο μας. Μάλιστα. Κύριε Κοεμτζόπουλε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας αυτό το πρωί. Εγώ ευχαριστώ για που με καλέσατε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Και ελπίζω να μας δοθεί δυνατότητα να το ξαναπούμε. Μακάρι, μακάρι. Και για τα υπόλοιπα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μας χαρά. Καλή συνέχεια σας. Καλή σας ημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.